να προωθήσει τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα αρτοπίας. Στους κατοίκους και τους επισκέπτες του Ηρακλείου έχει σκοπό η τέταρτη γιορτή ψωμιού που πραγματοποιείται με επίκεντρο των εκδηλώσεων την Πλατεία Ελευθερίας. Οι αρτοποιοί του Ηρακλείου επιχειρούν να θυμίσουν στους καταναλωτές τη γεύση του φρεσκοζυμωμένου και φρεσκοψημένου ψωμιού και των αρτοπαρασκευασμάτων που μπορούν να βρουν στους παραδοσιακούς φούρνους της γειτονιάς, εμπλουτίζοντας τη διατροφή τους με φρέσκα και αγνά προϊόντα. Προϊόντα τα οποία παράγουμε καθημερινά μέσα στα μαγαζιά μας και αυτό είναι που θέλουμε να δείξουμε με τη γιορτή αυτήν εδώ. Τι κάνουμε καθημερινά μέσα στα μαγαζιά μας. Σηκωνόμαστε το πρωί, ξενυχτάμε, ζυμώνουμε φρέσκα, αγνά, παραδοσιακά προϊόντα και τα προσφέρουμε καθημερινά στους καταναλωτές μας. Ο κόσμος να μάθει ο καταναλωτής την πραγματική αλήθεια για το ψωμί. Σήμερα επικρατεί μια σύγχυση στον καταναλωτή ποιο είναι φρέσκο ψωμί, ποιο είναι το κατεψυγμένο ψωμί, ποιο είναι το διατηρημένο ψωμί. Και όλο αυτό γίνεται με την ευθύνη της πολιτείας, ιδιαίτερα από το 2015 με το τρίτο μνημόνιο που δόθηκε δυνατότητα να ονομάζονται φούρνοι και τα καταστήματα που προβαίνουν στην έψιση κατεψυγμένου ψωμιού. Η γιορτή πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου, ενώ στο διήμερο των εκδηλώσεων συμμετέχει και η Εθνική Ομάδα Αρτοποιίας. Μαζί με αρτοποιούς της πόλης παρασκευάζουν ψωμί σε διάφορους τύπους αλλά και ευρωπαϊκά γλυκίσματα, εξηγώντας τους επισκέπτες τον τρόπο παρασκευής αλλά και τα πλεονεκτήματα της κατανάλωσης φρέσκων προϊόντων από το φούρνο της κάθε γειτονιάς. Τι κάναμε, βγάλαμε το εργαστήριό μας έξω, το φέραμε στην Πλατεία Ελευθερίας, έτσι ώστε να περάσει ο κόσμος να δει και να γευθεί αυτά τα προϊόντα. Πραγματικά βοηθούν τον κόσμο να γνωρίσει τη βιοτεχνική αρτοποιία. Την αρτοποιία η οποία κάθε μέρα φροντίζει να βρίσκεται στο σπίτι μας το ψωμί, το φρέσκο ψωμί, το ψωμί το οποίο πραγματικά δεν φροντίζει μονάχα για να χορτάσει ο κόσμος, αλλά και για να στολίσει με την οστιμιά του το καθημερινό μας τραπέζι. Μέρος των σκευασμάτων προσφέρονται δωρεάν στους επισκέπτες, ενώ μερικά από αυτά πωλούνται σε συμβολική τιμή από τον Παγκρίτιο Σύλλογο Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία Λιαχτίδα και το Εθελοντικό Σωματείο Άταχτη.